Ψυχική Υγεία στο Περιθώριο για την Κρήτη, καθώ μετά τη γνώριμη κατάσταση περί της λειτουργίας τη Παιδοψυχιατρική Κλινική στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου, από μία κλωστή κρέμεται πλέον και το Κοινοτικό Κέντρο Ψυχική Υγεία Παιδιών και Εφήβων του Βενζελίου Νοσοκομείου Ηρακλείου, μετά την παρέτηση τη υπεύθυνη Διευθύντρια. Οι γονεί των παιδιών τα οποία παρακολουθούνται από το κέντρο καταγγέλουν και περιγράφουν το τραγικό αδιέξοδο που αντιμετωπίζουν το τελευταίο χρονικό διάστημα εξαιτία τη έλλειψη ιατρών, με αποτέλεσμα να αναγκάζονται να χρεώνουν τον ήδη επιβαρημένο οικογενειακό προπολογισμό πληρώνοντα οι ίδιε τι θεραπείε. Πολλοί γονεί να μην έχουν αυτή την γνωμάτευση από του συγκεκριμένου γιατρού, και τη συγκεκριμένη υπηρεσία, και, και αναγκάζονται να πληρώνουν από την ίδια του τη τσέπη ακόμα και ποσά τη τάξη των 600 ευρώ, γιατί είναι απαραίτητε αυτέ οι θεραπείε για τα παιδιά του. Σύμφωνα, μάλιστα, με παρέμβαση του Εργατικού Κέντρου Ηρακλείου, ενώ η αύξηση των ετοιμάτων για παιδοψυχίατρο έχει αγγίξει το 78%, το κέντρο που εξυπηρετεί όλη την Ανατολική Κρήτη κινδυνεύει με λουκέτο. Δυστυχώ οι ανάγκες έχουν μια τεράστια αύξηση της ανάγκης από ψυχοθεραπεία, από εργαθεραπεία και μια σειρά θεραπείων που δεν αφορούν μόνο παιδιά αλλά και ιδιαίτερα αμαία παιδιά αμαία. Δυστυχώ όμω όλα έχουν επαγώσει αυτή την περίοδο. Λύση στο σκηνικό αδιεξόδου επιχειρεί να δώσει η διοίκηση του Βενζελίου σε πρώτη φάση στο ζήτημα των υπογραφών των γνωματεύσεων που αποτελεί εφιάλτες για του γονεί των παιδιών. Παράλληλα, σύμφωνα πάντα με τον διοικητή του νοσοκομείου, έχει κατατεθεί αίτημα για πρόσληψη με υψηλή προτεραιότητα ενό παιδοψυχιάτρου. Την ίδια στιγμή, ένα παράπλευρο αγκάθι φαίνεται να αποτελεί η λήξη τη θητεία της, της Διοικήτριας τη 7η Υγειονομική Περιφέρεια και το ρευστό σκηνικό για την ανανέωση ή την αντικατάστασή της. Στο μεταξύ, στο ίδιο αδιέξοδο φαίνεται να έχει φτάσει η κατάσταση τη ψυχιατρική κλινικής του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου εξαιτίας της δραματικής διασποράς του κορονοϊού, καθώς σύμφωνα με το Σωματείο Εργαζομένων του Παγνί, έξι άτομα από το προσωπικό και 13 ασθενείς βρέθηκαν θετικοί στην COVID-19. Λόγω τη εκρηκτική αυτής κατάσταση και παρά το γεγονός πως πρόκειται για μια κλινική που εξυπηρετεί όλη την Ανατολική Κρήτη, με τα στοιχεία μάλιστα να δείχνουν πως μέσα στο καλοκαίρι μπορεί να δεχτεί έως και 100 νέε εισαγωγές το μήνα, με ανακοίνωσή της γνωστοποίησε ότι για τι επόμενε 14 ημέρες δεν θα γίνονται δεκτές νέε εισαγωγές. Στην ίδια μάλιστα ανακοίνωση τονίζεται πω ω μέτρο για τη διαχείριση της διασποράς, με οδηγία της Επιτροπή Λοιμόξεων, η κλινική χωρίστηκε στη μέση σε COVID και non-COVID με μία γραμμή στο πάτωμα. Οι ασθενεί που είναι θετικοί στον COVID και αυτοί που είναι αρνητικοί κυκλοφορούν κανονικά στα δύο τμήματα τη κλινική, φορώντα υφασμάτινη μάσκα ενώ συγκεντρώνονται σε δύο χώρου που είναι κυριολεκτικά δίπλα.